Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχω μαζί μου δύο πολύ αξιόλογες κυρίες. Η μία είναι εξ Ελλάδος, αλλά κατοικεί και εργάζεται στην Κύπρο. Είναι η Μαρία Ναλμπάντη, η συνάδελφος, η ψυχολόγος. Μαρία μου, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και η άλλη κυρία είναι η Κύπρια, είναι η δόκτωρ Στυλιάνα Πυλίδη, η οποία είναι ειδική στην εκπαίδευση ενηλίκων, Στυλιάνα, δεν είναι? Ακριβώς. Ότι εργάζεσαι στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τώρα έχει κανένα δεκάλεπτο που συνδεθήκαμε στο Skype για να γυρίσουμε αυτό το βίντεο και βλέπω τη Στυλιάνα και λέω κάπου τη ξέρω. Και μου λέει, κύριε, ήρθατε σε μια παράσταση που λαμβάνω μέρος. Άρα είσαι και ηθοποιός σαν χόμπι? Ερασιτεχνικά, ναι. Ερασιτεχνικά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, αφορά στο αυτοάνωσο νόσημα του διαβήτη τύπου 1 και τις ψυχοσυναισθηματικές προεκτάσεις που έχει για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και γενικά για τον περίγυρο του και την οικογένεια του. Αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι ένα θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό. Πόσο καιρό έχει, Μαρία, που είναι αυτό το ζήτημα? Η κινητοποίηση έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες περίπου, αλλά κρατάει χρόνια αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Υπάρχει μία προσπάθεια, υπάρχει ένα petition, μία προσπάθεια για συλλογή υπογραφών και υποστήριξης. Θα σας βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο. Θα σας διαβάσω λίγο τώρα τι λέει εδώ πέρα για να μπούμε στο κλίμα. Λέει, διαβήτης τύπου 1 στην Κύπρο, σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για όλους. Αυτό είναι το σημείο κλειδί, Θέκλα μου, το για όλους. Μάλιστα. Θα σου πω από τώρα, Μαρία, μπορεί να υπογράψει το petition αυτό και κάποιος που δεν είναι κάτοικος Κύπρου? Ναι. Άρα μπορείτε όλοι, αν θέλετε, να υπογράψετε. Γιατί είχαμε καλή... και δεν χρειάζεται να είναι και ο ίδιος διαβητικός. Μπορεί να υπογράψει οποιοδήποτε συμφωνεί με αυτό το κείμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, την έχει ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία συλλογής υπογραφών ένας κύριος Κωνσταντίνος Μη και λέει, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι απευθύνεται στον Υπουργό Υγείας της Κύπρου. Ναι. Είναι περίπου η επιστολή που έχει σταλεί και στον Υπουργό πριν από τη συνάντηση που έγινε μαζί του. Μάλιστα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μουσάς και είμαι πατέρας ενός 15χρονου αγοριού με διαβήτη τύπου 1 με πρώτη διάγνωση τον Ιούλιο του 2010. Όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια μη αναστρέψιμη αυτοάνωση νόσος. Μη αναστρέψιμη σημαίνει ότι δεν μπορεί να θεραπευτεί. Προς το παρόν όμως να πούμε, γιατί ελπίζουμε πως η επιστήμη θα φτάσει στο σημείο να μπορεί να αναστρέψει αυτή την νόσο και το ευχόμαστε. Κατά την οποία το πάνκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη και όσα πρόσωπα διαγνωστούν με αυτήν στηρίζουν τη ζωή τους στις ενέσεις της ινσουλίνης και στο διαρκή έλεγχο των τιμών του ζαχάρου στο αίμα σε μια προσπάθεια να ρυθμιστούν. Αυτή η συμβίωση με το διαβήτη δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού απαιτούνται δεκάδες καθημερινά τρυπήματα στα δάχτυλα για τον έλεγχο των επιπέδων ζαχάρου και ενέσεις στο σώμα για την ινσουλίνη. Αυτό, πέρα από τη μειωμένη ποιότητα ζωής, επιφέρει και πόνο. Στιγμιαίο μεν, αλλά πόνο. Εγώ ως ψυχολόγος θα πω και εσύ, Μαρία, ως συναδέλφος, είμαι σίγουρη ότι συμφωνείς, ότι ο μικρός πόνος που έχει το τσίμπημα, όταν αθρηστεί, πόσες φορές πρέπει να τσιμπηθούν τα παιδιά και οι ενήλικες που είναι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, που χρειάζεται να παίρνουν πολύ συχνά μετρήσεις του ζαχάρου τους καθώς και τις ενέσεις με την ινσουλίνη, είναι αθρηστικός ο πόνος. Άρα μπορεί να είναι μικρός μεν, αλλά επιβαρυντικός για την ψυχική και συναισθηματική υγεία των ασθενών. Ένας μέσος όρος τρυπημάτων στα δάχτυλα ανά ημέρα μπορεί να είναι μεταξύ 10 και 15, ενώ οι ενέσεις ινσουλίνης κυμαίνονται μεταξύ 6 και 10 και ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τη διατροφή, τις συνθήκες ζωής, το βάρος κλπ. Εύκολα μπορείτε να κάνετε την αναγωγή των παραπάνω αριθμών σε επίπεδο μήνα, έτους και ετών. Η μη σωστή ρύθμιση του διαβήτη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές υγείας, οι οποίες έχουν τεράστιο ψυχικό και σωματικό κόστος για το άτομο με διαβήτη και τις οικογένειές τους, ενώ το αντίστοιχο οικονομικό κόστος για τη διαχείριση αυτών των σοβαρών επιπλοκών υγείας, δηλαδή, είναι εξίσου μεγάλο για το σύστημα υγείας της χώρας.
Δυστυχώς, ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια νόσος η οποία αυξάνεται κάθε έτος, όπως και άλλες άνοσες ασθένειες. Υπάρχει όμως ελπίδα. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και έχουν πραγματοποιηθεί άλματα στην ιατρική τεχνολογία που σχετίζεται με το διαβήτη. Σήμερα, σε όλα τα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη, ο έλεγχος και η διαβίωση με το διαβήτη έχει γίνει ευκολότερη, καθώς, πρώτον, έξυπνες συσκευές συνεχούς καταγραφής ζαχάρου, CGM, σε μέγεθος κέρματος του 1 ευρώ, κολλούν στο δέρμα, καταγράφουν διαρκώς το ζάχαρο και στέλνουν τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο ασύρματα, ακόμη και σε συσκευές τηλεφώνου. Έτσι αποφεύγονται πλέον τα άπειρα τρυπήματα στα δάχτυλα. Φοβερή τεχνολογία. Βάζεις ένα αυτοκόλλητο στο δέρμα σου, στο μέγεθος του κέρματος του 1 ευρώ και σου μετράει το ζάχαρο χωρίς να χρειαστεί να τρυπήσει. Και αυτό το βάζεις 2 φορές το μήνα. Κάνεις δηλαδή 2 τρυπήματα το μήνα. Μάλιστα. Σε σχέση με τα 10 την ημέρα. Μάλιστα. Έτσι αποφεύγονται πλέον τα άπειρα τρυπήματα στα δάχτυλα. Προστατεύουν ακόμα τους ασθενείς από τις απειλητικές υπογλυκαιμίες, αφού διαθέτουν έξυπνες ειδοποιήσεις alarms, χωρίς να απαιτείται πλέον να ξυπνάς, για παράδειγμα, ένα μωρό για να του τρυπήσεις τα δάχτυλα για τον έλεγχο του ζαχάρου. Το δεύτερο είναι η αντλίαση σωλήνης, τεχνητό πάνκρεας, πλέον και tubeless, δηλαδή ένα σωληνάκι στο σώμα του ατόμου. Χωρίς δηλαδή ένα σωληνάκι στο σώμα του ατόμου, οι οποίες και αυτές με μικρά αυτοκόλλητα εγχύουν ισουλίνη όλο το 24ωρο, προσπαθώντας να μιμηθούν εντός εισαγωγικών τη λειτουργία του παγκρέατος. Ενώ δίνουν τη δυνατότητα με συσκευή ελέγχου και βάση των μετρήσεων που γνωρίζει ο ασθενής να εγχύουν αυξημένη γευματική ισουλίνη. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος για πολυαρρύθμες ενέσεις. Οι παραπάνω συσκευές απαιτούν ελάχιστα τρυπήματα και πόνο σε σύγκριση με το συμβατικό τρόπο που έχει περιγραφεί παραπάνω. Άρα, η βελτίωση του τρόπου ζωής είναι τεράστια, αφού εκτός από την καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων ζαχάρου, τα άτομα με διαβήτη και οι οικογένειες τους ζουν καλύτερα. Δυστυχώς, το θέμα του διαβήτη όμως, η Κύπρος δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μα γιατί άραγε. Πρόσφατα στην Ελλάδα όλα τα παραπάνω με άμεσες ενέργειες πέρασαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΣΥ, και παρέχονται δωρεάν σε όλους τους διαβητικούς τύπου 1. Μπράβο για την Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μάλιστα, εκτός από το Abbott Freestyle Libre που καταγράφει διαρκώς τα επίπεδα ζαχάρου, δίνεται επιλογή τόσο της υψηλής τεχνολογίας αντλία με σωληνάκι έγχυσης Medtronics 780G, όσο και της tubeless Omnipod Dash, που αποτελεί game changer, δηλαδή αλλάζει το παιχνίδι στη διαχείριση του διαβήτη. Επειδή σίγουρα τίθεται και ο οικονομικός παράγοντας, σας ενημερώνω ότι η επιβάρυνση στο σύστημα θα είναι σίγουρα λιγότερη, αφού πρώτον θα γίνεται σημαντική οικονομία σε ινσουλίνες, οι αντλίες απαιτούν μικρότερες ποσότητες και ένα μόνο είδος ινσουλίνης, δεύτερο σε αναλώσιμα όπως ταινίες μέτρησης, καρφιστήρες κλπ. Και τρίτο σε έξοδα κόστους διαχείρισης μακροχρόνιων επιπλοκών του διαβήτη. Στο σημείο αυτό να αναφέρω, λέει ο κύριος Μουσάς, ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί οικονομικά η βελτίωση της υγείας, ψυχικής και σωματικής των συμπολιτών μας με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και των οικογενειών τους και των οικείων τους. Έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν στην Κύπρο και γίνονται διαρκώς συζητήσεις, διαδικασίες, όμως είναι χρονοβόρες και καθυστερούν σε γραφειοκρατικά κολλήματα. Ο χρόνος όμως για το διαβητικό είναι ζωτικής σημασίας και πολλές φορές μετρά αντίστροφα. Οι παροχές του κράτους στους διαβητικούς είναι ελάχιστες και τα εργαλεία απαρχαιωμένα, καθιστώντας την Κύπρο έναν τόπο σχεδόν αφιλόξενο για τους ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς. Ακόμη και η πρόσβαση σε νέες ινσουλίνες είναι κοστοβόρα, αφού δεν χορηγούνται όλες αποτογές ή δωρεά. Οι εταιρείες τεχνολογίας διαχείρισης του διαβήτη έχουν αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και όσοι από εμάς έχουν την οικονομική δυνατότητα προμηθεύονται απευθείας τις εν λόγω συσκευές και τα αναλώσιμα από εκεί ή από άλλες χώρες της Ευρώπης, με ιδία δαπάνη, διόλου ευκαταφρονείται. Εύκολα λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μια διευθέτηση ώστε να αποκτήσει και το Κυπριακό κράτος τις εν λόγω συσκευές και να τις παρέχει σε όλους τους ασθενείς τύπου 1 χωρίς ηλικιακές διακρίσεις δωρεάν. Αφού συμβαίνει τόσο γρήγορα στην Ελλάδα, γιατί να μην συμβεί και εδώ? Γνωρίζω ότι σας έχει ευαισθητοποιήσει το ζωτικής σημασίας πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και έχετε κάνει βήματα επίλυσης. Όμως παρακαλώ πως δώσετε άμεσα λύση στο θέμα, αναιρώντας και τα ηλικιακά κριτήρια τα οποία δημιουργούν ασθενείς 2 ταχυτήτων.
Πώς να πεις, για παράδειγμα, σε ένα παιδί 14 χρονών που έμαθε σε ανέπαφο αισθητήρα ότι πλέον δεν το δικαιούται και θα πρέπει να μάθει να τρυπά τα δάχτυλά του, ή σε έναν 19χρονο ότι πρέπει να ξεκινήσει τις ενέσεις γιατί το σύστημα καλύπτει τις αντιλίες ως τα 18 χρόνια και δεν κολακεύουν αυτά, δηλαδή τα ηλικιακά κριτήρια που δημιουργούν ασθενείς δύο ταχυτήτων, καθόλου την εικόνα της Κύπρου. Είναι αδύρυτη και ζωντική σημασία η ανάγκη ύπαρξης επιλογών σε σύγχρονα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για όλους, για να μπορούν όλοι να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν προσαρμόζουμε τη ζωή μας στο διαβήτη, προσαρμόζουμε το διαβήτη στη ζωή μας, μετά τιμής Κωνσταντίνος Μουσάς. Το διάβασα όλο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας το δύο που το γνωρίζετε το κείμενο, αλλά και του κόσμου παρακολουθεί, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό ποια ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα. Θέλεις να μου πεις, Τηλιάνα μου, έχει εγκρίνει το Υπουργείο Υγείας δηλαδή αυτές τις νέες τεχνολογίες, τα αυτοκόλλητα που μετράνε χωρίς τσίμπημα ανέπαφα το ζάχαρο και τις αντλίες αυτές για κάποιες ηλικίες μόνο, όχι για όλους? Έχει εγκρίνει τους αισθητήρες που μετράνε το ζάχαρο μέχρι την ηλικία των 13, για τα παιδάκια που πάσχουν από τύπου 1 μέχρι την ηλικία των 13, μάλιστα, και τις αντλίες μέχρι την ηλικία των 18. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Υπουργού πριν 2-3 μέρες, αυτόν το ηλικιακό όριο. Με ποιο σκεπτικό νομίζεις ότι έγινε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ σαν ενήλικας... Ας σας έχει εξηγηθεί δηλαδή το σκεπτικό, γιατί εσύ είσαι, να πω την ηλικία σου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι σε 22, αλλά σε 31. 31 γεμάτα. Είσαι 31 ετών εσύ. Ας πούμε, εσύ ας πούμε δεν ταλαιπωρείσαι, εσύ δεν υπάρχεις. Να σας πω κάτι που σας άκουγα και πριν που μιλούσατε με την Μαρία. Δεν είναι κάτι να τρυπάς το δαχτυλάκι σου ή την ένεση σου, αλλά είναι σαν αυτά τα υλικά που βάζουν γύρω-γύρω από κάτι εύθραυστο που κάνει κλικ, κλικ, κλικ και σπάει, και πολλές φορές παίζουμε με αυτά. Άμα σπάσουν όλα, τότε δεν λειτουργεί το σύστημα. Είναι ακριβώς η ίδια εικόνα αυτή που μπορώ να σας δώσω για ένα διαβητικό. Τώρα, ως προς το ερώτημά σας, δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση. Το μόνο πράγμα που έχω διαβάσει σχετικά είναι ότι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά. Δεν ξέρω αν συγχαίεται με το γεγονός ότι ονομάζεται παιδικός διαβήτης. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι κάτι που περνάει αφού ενηλικιωθείς. Καμία σχέση. Οπότε δεν γνωρίζουμε το σκεπτικό, γι' αυτό και κινητοποιούμαστε. Δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Εμπαράλογο. Δηλαδή, μέχρι τα 13 είναι πρόβλημα να τρυπιέσαι, μετά τα 14 είναι εντάξει να τρυπιέσαι, τρυπηθείτε. Και είναι, όπως μου έλεγες Μαρία και χθες το τηλέφωνο, δεν είναι και μια μορφή αυτοτραυματισμού το τρύπημα? Πες μου λίγο την... Κοιτάξτε να σου πω τώρα, Θεκλά μου, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι στιγμιαίος ο πόνος, όπως ανέφερε και το κείμενο, είναι ένας πόνος, η θεία να το ξέρει καλύτερα, εγώ δεν έχω διαβήτη, έχει ο γιος μου, αλλά είναι ένας πόνος στιγμιαίος που μπορεί να γίνει και ανεπαίσθητος. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι κάθε τρύπημα στα δάχτυλα, στο σώμα, είναι ένα είδος αυτοτραυματισμού για το σώμα, καλός ή κακός. Δεν είναι μία ένεση το μήνα ή δύο ένεσεις το μήνα. Είναι 4, 5, 6, 7 την ημέρα σε διαφορετικά σημεία του σώματος. Να σας αρχίσει, πω... δηλαδή... πες μας τι άλλο. Επιτρέπετε, όταν τσιμπάς τα δαχτυλάκια σου, στις πολλές φορές, σε κάποια φάση, έτσι, κάνουν κοιλίδες μαύρες, λόγω της πληγούλας, και μικρά-μικρά, δεν μπορείς να γράψεις, ας πούμε, πολύ, πονάει. Οι ενέσεις δημιουργούν κουβαράκια, δημιουργούν, δηλαδή, φουσκωματάκια στην κοιλιά, στα χέρια, μαυράδες στα πόδια. Θα μου πείτε, δεν είναι κάτι αυτό, δηλαδή, το οποίο... Ό, είναι. Αλλά είναι, πώς δεν είναι. Είναι γιατί ο πραγματικός λόγος που είναι κάτι και είναι πολύ μεγάλο αυτό το κάτι, είναι διότι είναι χρόνιο. Δηλαδή, ο ασθενής ξέρει ότι δεν θα το κάνω και τελείωσε, ρε παιδί μου, 1 μήνα, 2 μήνες, άντε. Είναι για πάντα. Άρα, ξεκινά να είναι έναν τεράστιο βουνό, πραγματικά. Εγώ έχω διαβήτη τύπου Β και μετριέμαι πολύ σπάνια. Δηλαδή, πρέπει να περνάω μια φάση που να απορριθμιστώ ψυχολογικά, να μην είμαι καλά και να νιώθω ότι ανεβαίνει το ζάχαρο μου, γι' αυτό να πρέπει να το μετρήσω.
Μπορεί δηλαδή να τρυπηθώ μια μέρα 5 φορές. Άμα σας πω ότι με ταλαιπωρεί, ναι. Μια μέρα, το μήνα που θα τρυπηθώ 5 φορές, έχω το μηχανάκι, ξεχνάω και που το βάζω, αλλά άμα νιώθω τα συμπτώματα ότι είχε ανέβει το ζάχαρο μου, πάω να το μετρήσω και εκείνη την ημέρα μετρώ το τακτικά. Που είναι μια φορά, αν είμαι 46 στα 47, ας πούμε τον μήνα με τρυπήθηκα μια μέρα, αν και θυμούνται σε κάποια φάση να τρυχήν και με το δάχτυλο μου. Δηλαδή, και λέω σας εγώ μια φορά τον μήνα, και αν. Που δεν είναι, έχω διαβήτη τύπου Β, πολύ καλά ρυθμισμένο, με πολύ καλή γλυκοζηλιωμένη. Πρέπει να μην είμαι καλά ψυχολογικά για να χαλάσει ο διαβήτης μου, για να ανεβεί το ζάχαρο μου. Κι όμως, εν ταλαιπωρία δουν το πράγμα. Και επίσης μπορεί να έχει πρόβλημα η λωρίδα και πρέπει να ξανατρυπηθείς. Έτσι. Μπορεί να σου βγάλει error, ναι. Έτσι. Εντάξει, συζητώ ότι το μηχανάκι που είχα αγοράσει εγώ από το φαρμακείο δούλευε πολύ καλύτερα από αυτό που πήρα από το ΓΕΣΥ. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό, δηλαδή πραγματικά. Εν το συζητώ, δηλαδή, επειδή έχασα το μηχανάκι που είχα πάρει εγώ ήδη από το φαρμακείο, μου λέει ο προσωπικός μου γιατρός να σου γράψω να πάρεις έναν από το νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, δεν υπήρχε μηχανάκι. Πήγα ξανά, δεν υπήρχε μηχανάκι. Μετά με πήρε μια κοπέλα, μου λέει: Κύριε Θέκλα, σας πάρω τηλέφωνο. Με πήραν όταν ήρθε, πήγα και πήρα το μηχανάκι. Εντάξει, κόστησε 1 ευρώ, πόσο κόστησε να το πάρω. Όμως τη χρήση του, που σας λέω, εγώ δεν το χρειάζομαι όπως το χρειάζεται ένας διαβητικός τύπου 1. Δηλαδή, η γελία φάση δική μου μπροστά σε αυτόν περνάει στη Λιάννα και ο γιος της Μαρίας. Η ποιότητα καμία σχέση, ας πούμε. Εντάξει, είναι όπως και να έχει όμως. Εσείς, τη Λιάννα, σε ποια ηλικία είναι διαγνωστική? Στα 6 μου. Το θυμάσαι? Α, βέβαια. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ του να με πείσει κάποιος ότι από εδώ και πέρα θα βλέπω αίμα στο δαχτυλάκι μου ή θα πρέπει να βάζω ενέσεις. Δηλαδή, ήταν τραυματικό. Αλλά... εντάξει, επιβιώσαμε γιατί δεν είχαμε άλλη λύση. Δηλαδή, δεν είχαμε άλλη λύση. Και να σας πω και την αλήθεια, ήταν ακόμα πιο τραυματικό για τη μητέρα μου. Γιατί ένας διαβητικός δεν είναι μόνος του. Είναι αλυσίδα, είναι όλη η οικογένεια. Και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς είναι ακόμα πιο έντονος ο θυμός τώρα που υπάρχουν λύσεις. Τότε δεν υπήρχαν, ήταν τραύμα. Ήταν μεγάλο τραύμα, το θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω. Και μπορώ να σας πω ότι θυμάμαι κατά περιόδους της ζωής μου πώς ήταν στο δημοτικό με τον διαβήτη, πώς ήταν στο γυμνάσιο Λύκειο, πώς ήταν στις σπουδές, δύσκολο κομμάτι. Πώς είναι τώρα. Είναι πολύ διαφορετικό, πώς αλλάζει αναπτυξιακά δηλαδή και το άτομο. Τον κουβαλάει μαζί του, αλλά και αυτός αλλάζει λίγο τις μορφές του. Και φαντάζομαι, αν τώρα στην Κύπρο τα πράγματα είναι έτσι, όταν διαγνώστηκε η Στυλιάννα τόσα χρόνια πριν, θα ήταν ακόμη χειρότερα. Φαντάζομαι ότι αν τώρα δεν υπάρχει, δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, αν ακόμα και τώρα, θέλω να σου πω, Θέκλα μου, ότι στα νοσοκομεία μέσα δεν γίνονται εκπαιδεύσεις στους γονείς. Εμένα όταν διαγνώστηκε ο γιος μου στο νοσοκομείο, μείναμε 10 μέρες, ήρθαν παιδοψυχολόγοι, ήρθαν διατροφολόγοι. Εσύ πού ήσουν στην Ελλάδα τότε, στην Ελλάδα, Μαρία? Στην Ελλάδα έγινε διάγνωση του γιου σου, ναι. Σε ποια ηλικία διαγνώστηκε το γιου? Στα 4. Στα 4. Πριν από 12 χρόνια. Αλλά είχαμε εκπαίδευση. Θέλετε να πούμε λίγο για σκοπούς πρόληψης, ποια είναι τα συμπτώματα εκείνα τα οποία και στην περίπτωση του γιου σου και στην περίπτωση της Στυλιάννας έκαναν τους γονείς να προβληματιστούν και να πάνε στο γιατρό και να ανακαλύψουν ότι είχαν να κάνουν με διαβήτη, παιδικό διαβήτη τύπου 1? Πες μας πρώτα εσύ και να μας πεις Στυλιάννα μετά. Πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η πολυδιψία. Το παιδί δηλαδή πίνει πάρα πάρα πολύ νερό, οπότε έχουμε και πολύ ουρία. Πηγαίνει συνέχεια στη τουαλέτα, νιώθει κόπωση, δεν έχει ενέργεια, έχει μια νοθρότητα. Πολλές φορές, όταν φτάνουν οι περισσότεροι διαβητικοί, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, μπορεί να έχουν διαβητική κετοξαίωση, που είναι πάρα πολύ υψηλό ζάχαρο για πάρα πολλές μέρες. Το οποίο τι προκαλεί? Μπορεί να πέσει ένα παιδί σε κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι
εύκολη ούτε η διάγνωση, γιατί, και γιατί δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πάνκρεας δεν σταματά να λειτουργεί ξαφνικά. Υπάρχει περιοδικότητα σε αυτό, δηλαδή είναι μια διαδικασία. Οπότε ο ασθενής μένει για πάρα πολύ καιρό με υψηλά επίπεδα ζαχάρου, χωρίς να έχει συμπτώματα. Όταν φτάσουμε να έχουμε συμπτώματα, σημαίνει ότι έχουμε μια γλυκοζηλιωμένη πάρα πολύ ψηλή, 12, 13, 14. Υπάρχουν παιδιά που πήγαν στο νοσοκομείο με ζάχαρο 400, 500. Εγώ πήγα με 600. 600. Oh. Είχα όλα τα συμπτώματα που είπε η Μαρία. Θυμάμαι μια μέρα είπα, θα μετρήσω πόσες φορές θα ξυπνήσω το βράδυ για να πάω στην τουαλέτα. Και ήταν 13. Οπότε ο περίγυρος μου νόμιζε ότι έχω κατάθλιψη, διότι όταν ψηλώσει το ζάχαρο σου, είσαι αλλού. Δεν επικοινωνείς πραγματικά. Δηλαδή, καθόμουν στη βεράντα του σπιτιού μου, μπορεί να περνούσαν 2 ώρες και απλά να κοίταζα έτσι το άπειρο. Λόγω οικογενειακών... Επιβαρύνεται το νευρολογικό σύστημα από το ψηλό ζάχαρο. Ναι. Και το κεντρικό Ναι. Λόγω κάποιων οικογενειακών θεμάτων που είχαμε τότε, θεωρούσαν ότι έπαθα κατάθλιψη, ένα διαζύγιο που ήρθε στο σπίτι, να πάθει κατάθλιψη στη Λιάννα, να πάμε ένα ταξίδι, να αλλάξει λίγο η διάθεση της. Δεν προλάβαμε, γιατί ήμουν στο τσακ να πέσω σε κόμμα. Οπότε αυτή η πολυδιψία έντονη, συνήθως κάνουμε συνέχεια έτσι, γιατί το στόμα μας είναι, δεν έχει σάλια όταν θα είναι. Κολλά το στόμα σου, κολλά το στόμα σου. Ότι κολλά το στόμα σου, ναι. Αυτά είναι τα top συμπτώματα. Στη Λιάννα μου, στην οικογένεια σας, είχατε άλλον ασθενή με διαβήτη τύπου 1? Είχα τη γιαγιά μου, αλλά δεν ήταν τύπου 1. Ήταν τύπου 2. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καθαρά, δηλαδή. Παλιότερα έδιναν και στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 ίνσουλίνη. Παλιότερα. Αυτό είχε η γιαγιά μου. Αυτό ναι. Ήταν η γιαγιά μου. Ναι. Παλιότερα, προτού ανακαλυφθούν τα φάρμακα που καταπολεμούν την ισουλινοαντίσταση, όταν προχωρούσε πολύ ο διαβήτης τύπου 2 και ήταν αρρύθμιστος, τότε τους έβαζαν και ισουλίνη, ενώ παρήγεν το πάνκρεας τους ισουλίνη, αλλά δεν παρήγεν αρκετή. Δεν ήταν αρκετή αυτή η ισουλίνη για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 λόγω της ισουλινοαντίστασης. Ενώ ο διαβήτης τύπου 1 σημαίνει ότι σταματά να λειτουργεί το πάνκρεας. Top. Δεν παράγει top. Καθόλου ισουλίνη. Δεν παράγει τίποτα ισουλίνη, που είναι μία συνθήκη που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή. Γιατί χωρίς ισουλίνη το ζάχαρο πάει στα ύψη. Πάει στο Θεό χωρίς ισουλίνη. Και οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 πρέπει για όλη τη διάρκεια της ζωής τους να βάζουν ισουλίνη στο αίμα τους τόση όσοι χρειάζονται. Για να ξέρουν πόσοι χρειάζονται, πρέπει να γίνονται τακτικές μετρήσεις των επιπέδων του ζαχάρου στο αίμα. Οπότε, αν δεν έχουν αυτές τις καινούργιες, μοντέρνες συσκευές, οι οποίες αλλάζουν το παιχνίδι, οι οποίες είναι game changer, όπως είπαμε, ούτως ώστε με ανέπαφα, χωρίς συνεχή τρυπήματα, να ξέρουν πόση ισουλίνη χρειάζονται, και αν δεν έχουν τη νέα συσκευή, η οποία λειτουργεί ως έναν εξωτερικό πάνκρεας, είναι η μύτη το πάνκρεας, όπως γράφει στην επιστολή, η οποία να δίνει στο σώμα ισουλίνη όταν τη χρειάζεται, χωρίς να χρειαστεί να τρυπιέσαι συνέχεια. Σημαίνει ότι πρέπει συνέχεια να τρυπιέται το πρόσωπο, ό,τι ηλικία και να είναι, και 5 και 6 και 8 και 10 και 13 και 15 και 20 και 40 και 50 χρόνια, να τρυπιέται σε ταχτά χρονικά διαστήματα κάθε μέρα να κοιτάζει το ζάχαρο και να τρυπιέται σε ταχτά χρονικά διαστήματα να βάζει την ισουλίνη. Και φαντάζομαι ότι αυτή η αντλία που είναι χωρίς σωληνάκια ρυθμίζει καλύτερα τα επίπεδα της ισουλίνης στο αίμα παρά να πρέπει να βάζεις ένεση κάθε φορά. Κοίταξε να σου πω, Θέκλα μου, πέρα από το ότι πρέπει ένας ασθενής να μετράει συνεχώς το ζάχαρό του, τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ζυγίζει το φαγητό του, να υπολογίζει το φαγητό που έφαγε, πόσους υδατάνθρακες περιέχει, να το μετατρέπει σε μονάδες ινσουλίνης, να υπολογίζει, θα κάνει άσκηση, δεν θα κάνει άσκηση, είναι πριν τον ύπνο, είναι μετά τον ύπνο. Έχει σκοπό, ας πούμε, να κάνει σύντομα ξανά ισουλίνη. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει ένας διαβητικός να λάβει υπόψη του. Αυτές οι συσκευές υπάρχουν, αυτό που λέμε, και είναι κλειστό κύκλωμα,
αν φοράει κάποιος έναν αισθητήρα και έχει και μια τέτοια συσκευή, υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και όλα αυτά να γίνονται αυτόματα. Αυτονοκβάλλει ένας διαβητικός μαζί του μια ζυγαριά για να ζυγίζει το φαγητό του, να μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε μονάδες ινσουλίνης, να βγάζει το στυλό από τη τσέπη του, να πηγαίνει στη τουαλέτα όταν είναι έξω, ας πούμε, να κάνει την ινσουλίνη του και να μετριέται κάθε τρεις και λίγο, δύο ώρες πριν, δύο ώρες μετά, πριν την άσκηση, μετά την άσκηση. Και μερικές φορές, ειδικά στην εφηβεία, η Στία να τα ξέρει καλύτερα, με τις ορμόνες της εφηβείας απορριθμίζεται εντελώς. Δηλαδή, μπορεί να τα κάνεις όλα πάρα πολύ σωστά και πάλι να μην έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτό είναι σε αυτό που συζητούσαμε για τους ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες. Αυτό το άγχος έχει βρεθεί σε έρευνες ότι είναι πάρα πολύ υψηλό, γιατί προκαλεί ένα αίσθημα βοηθητότητας. Ότι ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να το ελέγξω. Τα έκανα όλα σωστά, τα μέτρησα όλα σωστά και πάλι δεν το έχω καταφέρει. Όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν και να αποφευθούν με τις συσκευές αυτές. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τη τεχνολογία. Ναι, μιας και με έχεις αναφερθεί στις έρευνες, μου έχεις στείλει και εμένα κάποιο υλικό. Θα ήθελες να μας πεις, επειδή είσαι και ψυχολόγος ίδια και είσαι και μητέρα παιδιού με διαβήτη τύπου 1, που είμαι σίγουρη ότι σε καίει το θέμα και το παρακολουθείς πολύ στενά και επιστημονικά. Θέλεις να μας αναφέρεις λίγο τις ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις που έχει για έναν παιδί το να διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 1 και να νοσεί με αυτήν την ασθένεια για το υπόλοιπο της ζωής του, όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Θέκλα μου, το να έχει ένας άνθρωπος, ένας ασθενής διαβήτη τύπου 1, καταρχήν ο διαβήτης είναι το νόσημα της ισορροπίας. Πρέπει όλα να είναι σε ισορροπία για να είναι καλά αριθμισμένος ένας ασθενής. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει διάφορες έρευνες. Προσφάτως έγινε το 2016, δεν είναι τελώς πρόσφατη, που έχουν βρει κάποιους παράγοντες που προκαλούν στρες στους διαβητικούς ασθενείς, τους ενήλικες διαβητικούς ασθενείς. Ο νούμερο ένα παράγοντας είναι ο φόβος της υπογλυκαιμίας. Εμείς, οι γονείς, το ζούμε καθημερινά. Τα παιδιά το ζουν, οι ενήλικες, οι ασθενείς, το ζουν από την άλλη πλευρά. Εμείς, οι γονείς, πάντα έχουμε το άγχος. Αν, ας πούμε, ένα παιδί κοιμάται γιατί νιστάζει και κοιμάται, ή κοιμάται γιατί έχει την οθρότητα της υπογλυκαιμίας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ξυπνάς κάθε νύχτα να μετρήσεις το παιδί, αν είναι καλή η τιμή του, αν οτιδήποτε. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να αποφευθεί με έναν αισθητήρα συνεχούς καταγραφής. Γιατί έχει αλάρμ. Αν τα επίπεδα πέσουν πιο κάτω από τα χαμηλά, χτυπάει ένα αλάρμ στο κινητό του γονέα. Ή αν πάνε πιο ψηλά. Ή στο ίδιο το κινητό της Τηλιάνας και του κάθε ασθενή, που σημαίνει ότι ξυπνάει και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο δεύτερος παράγοντας που προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο άγχος είναι η σχέση του ασθενούς και της οικογένειας με το φαγητό. Αντιλαμβάνεσαι και η Στιάνα, επειδή τα συζητήσαμε και χτες, διαταράσσεται η σχέση του διαβητικού με το φαγητό, γιατί το φαγητό είναι αυτό το οποίο πρέπει να ρυθμίσει. Μπορεί να φέει τα πάντα ένας διαβητικός, αλλά πρέπει όταν θα φάει κάτι να το υπολογίσει, να το μετρήσει, να το ζυγίσει, να το μετατρέψει, να. Δηλαδή, έχει έναν... Είναι ένα roll coaster συνέχεια. Είναι πάνω-κάτω, πάνω η τιμή, κάτω η τιμή. Να τη φέρουμε σε μια ισορροπία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το νόσημα της ισορροπίας. Οπότε, ειδικά στην εφηβεία, έρευνες έχουν δείξει ότι πάρα πολλά κορίτσια μπορεί να αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές. Και το άλλο και το πιο σημαντικό είναι το burnout. Είναι full-time job η διαχείριση του διαβήτη. Οπότε, κάποια στιγμή, και τώρα νομίζω ότι είναι... Κατάλληλη στιγμή να μοιραστείς τη Γιάννα την εμπειρία της με το burnout, που φτάνεις και κουράζεσαι τόσο πολύ από τον έλεγχο. Στις έρευνες μέσα αναφέρουν το family police ή diabetes police, τους γονείς που συνέχεια ρωτούν, κάνε μέτρηση, κάνε ινσουλίνη, μετρήθηκες, έφαγες, ζύγισες. Και κάποια στιγμή όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν από το σπίτι, περνάνε μια φάση που συμπεριφέρονται σαν να μην έχουν διαβήτη. Γιατί έχουν κουραστεί πάρα πολύ με αυτό. Είχε η Στυλιάνα μια τέτοια εμπειρία και είναι πολύ καλό, νομίζω, να τη μοιραστεί μαζί μας. Στα 17 μου ήρθα για σπουδές χωρίς τη μαμά μου, η οποία μαμά μου είμαι 31 και ακόμα θα με πάρει και θα με ρωτήσει. Στυλιάνα μου, έβαλες την αίρεση σου, μέτριζες, είσαι εντάξει.
Λοιπόν, στα 17 μου νόμιζα ότι είμαι μόνη μου πάνω στη γη. Δεν έχω κανέναν, δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν θα πάθω ποτέ τίποτα. Οπότε αποφάσισα μία μέρα ότι δεν έχω τίποτα. Απλά έβαζα την ένεση μου όποτε πρέπει να βάλω, ναι, από συνήθεια έβαζα, αλλά βαρέθηκα να μετράω, δεν μετρούσα, δεν με ένοιαζε, δεν ήθελα άλλο, δεν ήθελα τίποτα. Και αυτό στις σπουδές μου, να βγω με τους φοιτητές, με τους συμφοιτητές μου, το ένα, το άλλο, πουθενά ο διαβήτης, πουθενά. Μέχρι που κατέβηκε λίγο ο εγκέφαλος ξανά, πήγε στη θέση του δηλαδή, και είπα, εντάξει, δεν γίνεται και πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι ταλαιπωρείσαι. Είδατε και τι φέρνει μαζί του το ψηλό, το χαμηλό, δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση. Και εν τέλει να μοιραστώ μαζί σας ότι από αυτήν τη φάση της ζωής μου έτσι κέρδισα σε εισαγωγικά μία επιπλοκή του διαβήτη. Από αυτήν τη φάση της ζωής μου και μόνο έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, τα οποία χρειάζεται κάθε μήνα να πάω να βάζω ενέσεις, διότι λόγω του διαβήτη αγκιοπάθειες, αμφιβληστροειδείς, τέτοιου είδους νοσήματα δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, το κάνω, αλλά ο λόγος που το φέρνω μπροστά αυτό το πράγμα είναι για να δείτε ότι μιλάμε για κάποια 2-3 χρόνια. Δηλαδή, το είχα από τα 6 μου, είμαι 31, και για αυτά τα 2-3 χρόνια, χάσα το παιχνίδι, το χάσα. Όμως, και με βάση αυτά που είπε και η Μαρία, αυτόν τον burnout, το κουραστικά δεν θέλω, το παθαίνουμε συχνά. Και τώρα έχω μήνες, ένα μήνα, ας πούμε, μπορεί να πω, κουράστηκα να μετρώ. Θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο, δεν θέλω. Συμβαίνει γιατί είναι χρόνιο, είναι αυτό που λέει η λέξη, χρόνιο, δεν έχει stop. Στη Λιάννα μου, εσύ με βάση αυτά που έχει αποφασίσει το Υπουργείο Υγείας, δεν δικαιούσε αυτές τις δύο συσκευές. Τις έχεις όμως, πληρώνεις και τις έχεις ή όχι? Έχω μόνο αυτό που μετράει συνεχώς και πληρώνω για αυτό. Τις φέρνω από την Ελλάδα, διότι ήταν και η μόνη λύση για να μετράω. Είχα κουραστεί να μετράω συνέχεια, οπότε ο γιατρός μου είπε θα το βάλουμε. Εν τω μεταξύ, να ενημερώσω, να σας πω ότι πριν να πάρω αυτήν τη συσκευή, αγόραζα τις ινσουλίνες μου, οι οποίες δεν παρέχονταν εδώ στην Κύπρο. Άρα έδινα λεφτά για αυτές, οπότε μου είπε ο γιατρός μου να κάνουμε λίγο πίσω με αυτές τις ινσουλίνες, να βάλουμε αυτές που δίνει το κράτος. Δηλαδή παίρνεις άλλης ποιότητας ινσουλίνες τώρα. Ακριβώς. Και να δώσουμε αυτά τα λεφτά στη συνεχή παρακολούθηση. Όταν έβαλα τη συνεχή παρακολούθηση, να σας πω ότι η γλυκοζηλιωμένη μου ήταν 5,9. Πολύ καλό. Εξαιρετικός αριθμός. Με το ιδανικό. Εξαιρετικός αριθμός. Σαν να μην είσαι διαβητική, που σημαίνει ότι είσαι πλήρως ρυθμισμένη. Ναι, ενώ πριν ήμουν στο 9. Και όσο πιο πολύ ψηλώνει η γλυκοζηλιωμένη, που η γλυκοζηλιωμένη είναι μία μέτρηση στο αίμα που δείχνει τη μέση τιμή του ζαχάρου τους τελευταίους 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω 3. Εντάξει, κάποιοι λένε 2. Ναι, τελευταίο τρίμηνο. Ναι, των τελευταίων καιρών τέλος πάντων. Δηλαδή, όταν μετράς το ζάχαρο νηστείας, σου δείχνει τι ζάχαρο έχεις το πρωί που ξύπνησες πριν να φας κάτι. Όταν μετράς τη γλυκοζηλιωμένη, σου δείχνει πού κειμενόταν το ζάχαρο σου τον τελευταίο καιρό. Όσο πιο ψηλή είναι η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρινή, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να πάθεις σοβαρές παρενέργειες. Πέραν από την παρενέργεια στα μάτια που έχει πάθει στη Λιάννα, η οποία θα μπορούσε να είναι και ακόμη πιο σοβαρή. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι χάνουν και την όρασή τους από αριθμιστό. Ακριβώς. Εγώ το πρόλαβα. Εγώ το πρόλαβα. Απλά ταλαιπωρούμε ψυχικά μόνο, γιατί είναι άσχημη διαδικασία. Είναι. Αλλά θα μπορούσες να μην ταλαιπωρήσουν. Δηλαδή, αν τότε που ήσουν εσύ 17 χρονών και πήγες να σπουδάσεις, υπήρχε αυτή η τεχνολογία και είχες πάνω σου το αυτοκόλλητο που μετρούσε το ζάχαρο σου. Και είχες και την αντλία χωρίς τα σωληνάκια που σου έβαζε την ισούλη, δεν θα το παθαίνες. Άλλες σοβαρές παρενέργειες, για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να πάθουν καρδιοπάθεια. Νεφροπάθεια. Μια πολύ συχνή παρενέργεια από τον αρρύθμιστο διαβήτη είναι η νεφροπάθεια. Και να μην έχεις μόνο το διαβήτη τύπου 1, αλλά να έχεις να κάνεις και αιμοκάθαρση. Ή να χρειαστεί να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό.
ή να χρειαστεί να γίνει και μεταμόσχευση και να μην πετύχει μεταμόσχευση κλπ. Κλπ. Μια άλλη σοβαρή παρενέργεια μπορεί να πάθεις περιφερική νευροπάθεια και να έχεις θέματα κινητικότητας. Μπορεί να πάθεις το λεγόμενο διαβητικό πόδι. Που να παθαίνεις ζημιές στο πόδι σου. Μπορεί να πάθεις μέχρι και γάγκρενα. Έχει ανθρώπους που τους κόβουν τα πόδια τους από αρρύθμιστο διαβήτη. Συγγνώμη που τα λέω έτσι. Έτσι είναι. Είμαστε ακούγονται πολύ φοβιστικά. Αλλά ένας αρρύθμιστος διαβήτης μπορεί να σου στοιχήσει τη ζωή σου την ίδια ή την ποιότητα της ζωής σου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορεί να μείνεις παράλυτος, μπορεί να τυφλωθείς, μπορεί. Ξέρεις, Τέκλα μου, ακούγονται ομά, αλλά πρέπει λίγο να ανατρέψουμε και την εικόνα που έχει δοθεί ότι ο διαβήτης είναι απλά τρόπος ζωής. Δεν είναι τρόπος ζωής. Ναι. Ο διαβήτης είναι ένα πολύ σοβαρό χρόνιο νόσημα που μπορεί να γίνει τρόπος ζωής αν έχουμε την τεχνολογία. Αν δεν έχουμε τη τεχνολογία, έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές και αν δεν έχουμε τη τεχνολογία, είναι ένα νόσημα όπως όλα τα υπόλοιπα που ταλαιπωρεί. Είδες, είπες ότι μια μέρα χρειάστηκε να κάνεις τις μετρήσεις. Ναι, και χαρά στο πράγμα. Αγάπη μου, χαρά στο πράγμα που είχαμε εγώ τις μετρήσεις μια μέρα. Αυτοί που το κάνουν κάθε μέρα. Λοιπόν. Εγώ πάντως έχω στο μυαλό μου την εικόνα της γιαγιάς μου, της Μακαρίτης σας, της μητέρας του πατέρα μου, η οποία είχε διαβήτη τύπου β' όπως εμένα, αλλά τον καιρό εκείνον άργησε πάρα πολύ να διαγνωστεί. Δεν υπήρχαν τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα, όπως η μετφορμίνη, η οποία καταπολεμά την ισούλην αντίσταση και δεν αφήνει το διαβήτη να προχωρήσει. Και είχε φτάσει σε ένα σημείο που ήταν στο θεό των ζάχαρων, της αρρύθμιστο. Και έπαθε πως εγκεφαλικά, δεν μπορούσε να περπατήσει. Είχε πάρα πολύ σοβαρά με τα μάτια της επεμβάσεις, ιστορίες κακά και έζησε μέχρι το 89 της χρόνια επειδή είχε γονίδιο της μακροβιότητας, αλλά η ποιότητα της ζωής της ήταν χάλια. Έτσι. Και έχω αυτό μέσα στο μυαλό μου και προσέχω πολύ τι θα φάω και να ασκούμε κλπ. Που είναι πολύ εύκολο για μένα να το κάνω. Αν είχα διαβήτη τύπου έναν όμως, να πω και το άλλο. Έτυχε να έχω παλιότερα στο γραφείο μια κοπέλα θεραπευόμενη, η οποία είχε διαβήτη τύπου 1. Και είχε και ισούλινο αντίσταση ταυτόχρονα. Και τότε ήταν πριν 10 χρόνια αυτή η περίπτωση. Δεν υπήρχαν ανεπαφείς θητήρες. Δεν υπήρχαν αντλίες χωρίς tubes. Και μιλούμε ότι ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Γιατί, ξέρετε, όταν έχεις και ίσουλον αντίσταση και διαβήτη τύπου 1, είναι εύκολο, είναι σχεδόν απίθανο να υπολογίσεις σωστά πως η ίσουλινη χρειάζεται κλπ. Και ήταν πάρα πολύ άσχημο. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Μιλούμε ότι είναι το πολύ extreme περίπτωση. Είχε τους δύο τύπους διαβήτη μαζί, ήταν έτσι πολύ extreme. Και σκέφτομαι τώρα αν εκείνη η κοπέλα είχε τρόπο να βλέπει το ζάχαρο της χωρίς να πρέπει να τρυπιέται κάθε τρεις και λίγο και επικοινωνούσαν αυτές οι δύο συσκευές μεταξύ τους, θα μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ να νύχνιας. Γιατί πήγαινε να κοιμηθεί και σκεφτόταν αν τυχόν πέσω σε υπογλυκαιμικό κόμμα ή αν πέσω σε υπεργλυκαιμικό κόμμα, τι θα γίνει. Αυτός είναι ένας φόβος που έχουν πάρα πολύ συχνά οι ασθενείς και η οικογένεια. Ο φόβος υπογλυκαιμίας και κυρίως τη νύχτα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Θέκλα μου, τα είπαμε και πριν, είναι πολύ σημαντική η τεχνολογία για τους διαβητικούς. Είναι το ίδιο σημαντική όπως η ινσουλίνη. Είναι τόσο σημαντική. Όπως είναι η ινσουλίνη, άλλο τόσο είναι και η τεχνολογία. Για να μπορούν να έχουν μια ποιότητα ζωής και να κάνουν όλα όσα κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Σκέψω ότι ένα παιδί, το οποίο μπορεί να πάει να γράψει εξετάσεις στο σχολείο, ας πούμε, ο γιος μου, παράδειγμα, σου λέω, στις εξετάσεις. Αν πάθει υπογλυκαιμία εκείνη τη στιγμή και δεν έχει μαζί του τον αισθητήρα και δεν ξέρει ότι έχει υπογλυκαιμία, αποσπάται η προσοχή. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν θα πάει καλά, δεν θα γράψει καλά. Γι' αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα, ένα ποσοστό των παιδιών με διαβήτη τύπου 1 περνούν χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Ή με πιο χαμηλή βαθμολογία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι από εκείνη τη μία ώρα που κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού στις Πανκύπριες ή στις Πανελλήνιες, δυστυχώς έτσι είναι, κακά τα ψέματα, αν ένα διαβητικό παιδί πάθει μια υπογλυκαιμία, έχει χάσει τη συγκέντρωσή του. Καθυστερεί να επανέλθει. Ναι. Ή αν πάθει μια υπεργλυκαιμία, που μπορεί να έχει νευρικότητα. Και πάλι να μην μπορεί έτσι να συγκεντρωθεί. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια εδώ. Ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποια πράγματα. Όντως. Εγώ εντυπωσιάζομαι που φτάσαμε το 2022 για να γίνει ένας διαγωνισμός να έρθουν αυτά τα πράγματα εδώ. Ενώ σε όλη την Ευρώπη κυκλοφορούν χρόνια τώρα. Εν πάση περιπτώσει,
αν είναι να το κάνουμε, να γίνει σωστά και να γίνει για όλους. Γιατί και τα δικά μας τα παιδιά θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή, θα είναι ενήλικες. Και αν ένα παιδάκι που διαγνώσκεται τώρα, είναι πρωτοδιαγνωσμένο με διαβήτη τύπου 1 και είναι 6 χρονών, 7 χρονών και τα δικαιούται όλα αυτά. Και τους αισθητήρες, όπως δίνει το κράτος κάτω από 13, και τους... όταν θα φτάσει 19 και θα πρέπει να το επιστρέψει, πώς θα μάθει να κάνει insulin. Όταν έχει μάθει ότι ο διαβήτης είναι ένα σκανάρισμα και ένα αυτοκόλλητο στην κοιλιά. Πώς θα μάθει να τρυπιέται συνέχεια. Είναι παράλογη απόφαση αυτή, δηλαδή δεν έχει καμία λογική. Εκτός και αν είναι λογική του οικονομικού, οικονομική λογική. Είναι οικονομική η λογική, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι. Από την άλλη όμως, το έγραφε και μέσα το κείμενο που διάβασες. Είναι δυνατόν, όταν αφορά την υγεία, να επιλέγουμε το πιο φθηνό και όχι το πιο ποιοτικό. Όλοι είμαστε γονείς, και εσύ είσαι γονιός και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Όταν πας σε έναν γιατρό, θα επιλέξεις τι είναι πιο φθηνό ή τι είναι πιο καλό για το παιδί σου. Και για σένα τον ίδιο. Ναι. Και πέρα από αυτό, δηλαδή όλες αυτά τα βελονάκια, οι ταινίες, τα μηχανάκια, οι ινσουλίνες που φέρνουν, όλα αυτά και αυτά στοιχίζουν. Δηλαδή, κάποια πράγματα θα έρθουν σαν έσοδα, αν το διαχειριστούμε. Εννοείς ότι αν εγκρίνουν τη δωρεάν χορήγηση στους ασθενείς αυτών των μηχανών, θα γλιτώσουν τα έξοδα από τις άλλες... Ναι, ακριβώς. Τα αναγνώσιμα κλπ. Ναι. Σαφώς θα είναι πιο ψηλό το κόστος και γι' αυτό τον λόγο υποθέτω, δεν ξέρω. Αλλά ανθρωπιστικά και μόνο, δεν... Ναι, ακριβώς. Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Και θα ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, κυρία Θεκλά, σε αυτά που είπε η Μαρία, με το βράδυ, η συνεχής παρακολούθηση σου δίνει το δικαίωμα να δεις τι συμβαίνει όλον το βράδυ ενώ κοιμάσαι. Δηλαδή, εγώ θα βάλω το φάρμακο μου, θα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω το πρωί, θα σκανάρω και θα δω, α, εκείνη τη στιγμή πήγε λίγο πάνω, πήγε λίγο κάτω, κάτι συνέβησε. Αυτό το δικαίωμα δεν μου το δίνει το να μετρώ να τσιμπώ το δάχτυλάκι μου, γιατί κανένας δεν θα ξυπνάει κάθε μία-δύο ώρες για να τρυπά το δάχτυλο του. Μα αν αναλογιστείτε ότι κοιμόμαστε γύρω στις 6 με 8 ώρες ιδανικά, είναι πάρα πολλές ώρες μέσα στο 24ωρο, για να μην ξέρεις τι σου συμβαίνει. Και λόγω του ότι είχα την τύχη, πραγματικά την τύχη, από τα 10 μου μέχρι τα 17 μου να ζήσω στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Ναι, μέσω Πανελληνίων ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είσαι Κυπρέα όμως. Ναι, και οι δύο γονείς μου είναι Κύπροι. Είχαμε απίστευτες παροχές. Δηλαδή, τα φάρμακα που έπαιρνα εκεί, ήρθα στην Κύπρο και δεν τα είχαμε. Και σκεφτείτε, είναι 17. Δηλαδή, αυτά τα φάρμακα υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφορά έχουμε με την Ελλάδα, που είναι και αυτή στην Ευρώπη, τι διαφορά έχουμε με τη Μάλτα, που είναι και αυτή ένα μικρό νησί. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Πόσο μάλλον να έχεις την τεχνολογία, να μην τη δίνεις, να τη δίνεις μόνο στα μικρά παιδιά, που πάλι καλά να λέμε, γιατί εγώ έχω βιώσει τι σημαίνει να είσαι 6 και να τρυπιέσαι, ξέρω τι σημαίνει. Αλλά από την άλλη και σαν ενήλικας, εγώ διδάσκω, εργάζομαι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εργάζομαι, είμαι μαζί με φοιτητές. Ένιωθα πάρα πολύ άσχημα να έχω σωληνάκια πάνω μου να κρέμονται. Δεν το δέχτηκα. Αλλά αυτή ήταν η επιλογή στην Κύπρο. Άμα θέλεις. Είναι και 2 χρόνια. Αλλά άμα θέλεις. Δεν μπορούσα την ώρα που διδάσκω να ανοίξω τσικ. Δεν νιώθω. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή μπορώ απλά να πάρω το κινητό μου να κάνω έναν έτσι. Και ξέρω τι μου γίνεται. Δηλαδή και στη ζωή του ενήλικα είναι πολύ σημαντικό. Και ο ενήλικας θα πάει γυμναστήριο. Και ο ενήλικας εργάζεται. Και ο ενήλικας έχει δουλειές. Για όλους πρέπει αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα, γιατί είναι επίτευγμα πραγματικά, να είναι ανεξαιρέτως για όλους τους τύπου 1. Συμφωνώ στη Λιάννα. Και θέλω να παρακαλέσω τους φίλους που βλέπουν αυτό το βίντεο να πάνε στο σύνδεσμο, ο οποίος είναι πρώτος στην περιγραφή του βίντεο. Δηλαδή, αν πάτε εκεί που είναι η περιγραφή του βίντεο, η πρώτη πρόταση που θα δείτε είναι ο σύνδεσμος που οδηγεί
σε αυτή την προσπάθεια συλλογής υπογραφών, διαμαρτυρίας και να υπογράψετε για να στηρίξουμε αυτόν τον σκοπό. Και πραγματικά εύχομαι να ευαισθητοποιηθεί ο Υπουργός, να ευαισθητοποιηθούν στο Υπουργείο οι αρμόδιοι και να δώσουν αυτές τις συσκευές οι οποίες δεν λύνουν το πρόβλημα του διαβήτη τύπου 1, αλλά προστατεύουν αρκετά την ψυχοκοινωνική ποιότητα, την ψυχολογική και την κοινωνική ποιότητα της ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Έτσι είναι. Και δεν είμαστε και λίγοι. Δηλαδή, ναι, πόσους ασθενείς υπάρχουν, πόσοι ασθενείς είναι στην Κύπρο με διαβήτη τύπου 1 διαγνωσμένοι? Αυτό πάλι, Θέκλα μου, είναι ένα άλλο ζήτημα, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μητρό ασθενών στην Κύπρο. Ξέρουμε, υποθέτουμε. Στο International Diabetes Federation, την Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη, της οποίας είναι μέλος η Κύπρος, αναφέρει ότι υπάρχουν 87.000 διαβητικοί, όχι μόνο τύπου 1. Είναι και όλων των τύπων, ναι. Μίξ. Οι έρευνες λένε, όχι στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο δεν έχει γίνει κάποια έρευνα, λένε ότι συνήθως το 5 με 8% είναι διαβητικοί τύπου 1. Στην Κύπρο όμως δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Δεν ξέρουμε. Κάποιες χιλιάδες πρέπει να είναι ασθενείς. Νομίζω ότι είναι λιγότερο από 1.000. Εγώ πιστεύω ότι είναι λιγότερο από 1.000. Okay. Βέβαια, μέσω του ΓΕΣΥ μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να μπει και να δει, να βρει πώς είναι οι διαβητικοί τύπου 1 που παίρνουν ινσουλίνες. Δεν είναι τόσο δύσκολο για να αγνοείται αυτός ο αριθμός ακόμα. Ακριβώς, ακριβώς. Παρέχονται φάρμακα σε συγκεκριμένα άτομα, οπότε υπάρχει αριθμός για αυτά τα άτομα. Γιατί νομίζετε ότι δεν λέγεται ο αριθμός? Γιατί είναι χαμηλός και μπορεί να τους πείτε, αφού είναι τόσο λίγοι, γιατί δεν τα δίνετε? Μπορεί. Εγώ νομίζω ότι για κάποιο λόγο δεν έγινε το μητρό, Σέκλα. Υπάρχει μια εθνική στρατηγική, η οποία είναι ανενεργή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρόνια, νομίζω. Υπάρχει για το τυπικό, δηλαδή, μόνο. Εθνική στρατηγική για το διαβήτη? Για το διαβήτη, για το σαχαρώδη διαβήτη, ναι. Σαχαρώδη διαβήτη. Στην Ελλάδα είναι 23.000 οι διαβητικοί τύπου 1. Και παίρνουν όλον τον εξοπλισμό δωρεάν, τις ινσουλίνες όλων των ειδών. Μπορείς να επιλέξεις όποια θέλεις να πάρεις. Με κάποια συμπληρωμή, βέβαια, πληρώνεις κάποιο ποσό λιγότερο από ό,τι εδώ. Για αυτές τις ινσουλίνες που λέει η Στυλιάνα, που τις πληρώνουμε εδώ πέρα αρκετά. Έχουν οι διαβητικοί ασθενείς πάρα πολλά δικαιώματα και ωφελήματα σε μια Ελλάδα που ξέρουμε όλη την οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει τα προηγούμενα χρόνια και καλύπτει 23.000 διαβητικούς τύπου 1. Και γίνεται τώρα μια τεράστια κινητοποίηση να καλύπτονται και οι ανασφάλιστοι διαβητικοί τύπου 1. Με τον ίδιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Εμείς εδώ παρακαλάμε να γίνει απλά για όλους. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και το για όλους, να πούμε ξανά ότι για όλους δεν είναι μόνο για όλους που έχουν την ασθένεια αυτή, είναι και για τους γονείς που υποφέρουν το ίδιο και για τους συντρόφους και για τους φίλους, γιατί ο διαβητικός τον παίρνει παντού μαζί του το διαβητή του. Δεν θα τον αφήσει για λίγο να κάνει διακοπές. Για όλους. Το τι τρώμε μέσα στο σπίτι αφορά όλους. Το τι διάθεση έχει ο σύντροφος μου, το παιδί μου, ο φίλος μου, αφορά όλους. Οπότε νομίζω θα υποφεληθούν σίγουρα τα άτομα που πάσχουν, και εγώ μέσα, αλλά θα καλυτερεύσει ποιότητα ζωής άλλης αλυσίδας ανθρώπων γύρω από αυτά τα άτομα. Και επιτέλους πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό που τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια ακούμε σε όλη την Ευρώπη, για το inclusion, για το να μην γίνονται διαχωρισμοί, για τα ίσα δικαιώματα. Ναι. Τα παιδιά, υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι γονέων που ασχολούνται και τα λοιπά. Ναι, okay, και κάνουν δουλειά, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, τέλος πάντων, okay. Αλλά τα παιδιά θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή. Δεν θα είναι πάντα παιδιά. Ο διαβήτης δεν θα φύγει μετά τα 18. Θα τον έχουν μαζί τους και 19 και 20 και εκεί που θα πάνε να σπουδάσουν και θα μείνουν οι γονείς πίσω και θα έχουν το άγχος και θα κάνουμε όπως κάνει η μαμά της Στυλιάνας, θα παίρνουμε τηλέφωνο και θα ρωτάμε, έκανες μέτρηση, έφαγες, έκανες ινσουλίνη, τι έκανες? Γι' αυτό είναι σημαντικό, τώρα που ξεκινάει να γίνει κάτι, να γίνει με το σωστό τρόπο και να συμπεριληφθούν όλοι οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε ενημερώσει
για πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Έμαθα πράγματα από σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε που παλεύετε για τα δικαιώματα και άλλων ανθρώπων που δεν έχουν φωνή. Δηλαδή, αν υπολογίζουμε γύρω στους 1000 ανθρώπους στην Κύπρο, υπολογίζουμε να ξέρουμε που έχουν διαβήτη τύπου 1, δεν έχουν όλη την ευκαιρία και την ευχαίρεια να μιλήσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε πληροφορίες στο θέμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Και θέλω να ευχηθώ και σε εσένα, Στυλιάνα μου, προσωπικά, ό,τι καλύτερο. Και σε εσένα, Μαρία, και στο γιο σου επίσης, που έχει διαβήτη τύπου 1. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο κανάλι. Θέλετε να αφήσετε τελευταίο μήνυμα, πρωτού κλείσουμε? Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό που διάβασες και στο κείμενο, ότι προσαρμόζουμε το διαβήτη στη ζωή μας και όχι τη ζωή μας στο διαβήτη. Και οι ασθενείς και εμείς οι οικογένειες. Πολύ ωραία. Και να συμπληρώσω και εγώ να πω ότι είναι αδικία να μπορώ να ζήσω καλύτερα, αλλά να μην με αφήνουν. Είναι μεγάλη αδικία. Αυτό. Σωστό. Και ευχόμαστε αυτή η αδικία σύντομα να απαλληφθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχάσετε να πάτε στο σύνδεσμο και να υπογράψετε την προσπάθεια αυτή για να μαζευτούν υπογραφές για να αλλάξει το ζήτημα, το petition. Πώς λέγεται στα ελληνικά το petition? Άντε. Επιστολή διαμαρτυρίας, τέλος πάντων, είναι επιστολή απέτησης. Ναι. Των δικαιωμάτων όλων των διαβητικών με τύπου 1. Ναι, της διεκδίκησης όλων των δικαιωμάτων όλων των διαβητικών με τύπου 1. Όλων των διαβητικών με διαβήτη τύπου 1 για να έχουν πρόσβαση σε μηχανήματα όλοι που θα τους δώσουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Το ευχόμαστε να γίνει σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζημή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.